Καλησπέρα και από μένα, Θησέα. Νέα αμυντικά στρατιωτικά μέσα στέλνουν στην Ουκρανία οι Ηνωμένε Πολιτείε, η αξία των οποίων πούμε φτάνει τα 350 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με τον επικεφαλή τη Αμερικανική Διπλωματία, τα μέσα αυτά θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να πολεμήσει τι απειλέ με τι οποίε βρίσκεται αντιμέτωπη. Πρόκειται για ένα ακόμη σαφέ μήνυμα ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε βρίσκονται στο πλευρό του Ουκρανικού λαού, Τόνισε ο Άντωνι Πλίνκεν. Βοήθεια όμως μέρη στέλνουν και Γερμανία καθώς επίσης και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σωστά, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο DPA, το Βερολίνο ενέκρινε την παράδοση μέσω Ολλανδία 400 γερμανική κατασκευή αντιαρματικών όπλων στην Ουκρανία. Η απόφαση αυτή τη ΕΑ ΕΕ ανατρέπει την απαγόρευση που έχει επιβάλει η χώρα για αποστολή φωνικών όπλων σε ζώνη σύγκρουση. Πρόκειται λοιπόν για μια σημαντική αλλαγή στη στρατιωτική πολιτική του Βερολίνου εν μέσω πιέσεων από συμμάχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ. Επίση, να πούμε, καύσιμα όπλα και πυρομαχικά στέλνουν στην Ουκρανία, Βέλγιο, και Σλοβακία. Ενώνουν δυνάμει και στέλνουν οπλισμό και προμήθειε στην Ουκρανία 27 χώρε. Η απόφαση θυσία ΕΕ λήφθη στη διάρκεια τηλεδιάσκεψη δωρητών χωρών που οργάνωσε χθε το βράδυ ο Υπουργό Άμυνα του Ηνωμένου Βασιλείου, Μπεν Γουάλλα. Ο οπλισμό θα περιλαμβάνει αντιαρματικά και αντιεροποριακά όπλα, καθώ και πυρομαχικά αλλά και ιατρικές προμήθειε. Σύμφωνα με το Sky News, βοήθεια θα στείλουν ακόμα και χώρε που πριν από την εισβολή είχαν αποφύγει να ενισχύουν τι ουκρανικές ένοπλε δυνάμει. Μεταξύ αυτών είναι και χώρε που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Ενώ ότι γίνεται μέρη και με τι χώρε που κλείνουν τον εναέριο του χώρο σε ρωσικέ αεροπορικέ εταιρείε. Εσθονία, Λάτβια, Σλοβενία και Ρουμανία θυσία ανακοίνωσαν σήμερα ότι κλείνουν τον εναέριο του χώρο σε ρωσικές αεροπορικές εταιρείες. Να υπενθυμίσουμε ότι η πρώτη χώρα που έλαβε τη συγκεκριμένη απόφαση ήταν η Βρετανία, ενώ την ίδια ώρα να πούμε ότι η Ρωσία βάζει μπλόκο σε αεροπορικές εταιρείες από τη Βουλγαρία, την Πολωνία και τη Τσεχία. Η συγκεκριμένη απόφαση μεταφράζεται ως απάντηση της Ρωσίας σε ανάλογες ενέργειες από τις χώρες αυτές. Ενώ είχαμε μπλόκο και σε ρωσικό πλοίο. Σωστά, εμπορικό πλοίο που μετέφερε οχήματα προ την Αγία Πετρούπολη και για το οποίο υπήρχαν υποψίε ότι ανήκε σε μια ρωσική εταιρεία, μπλόκαραν οι γαλλικέ αρχέ. Αξιωματικό επικοινωνία των Περιφερειακών Λιμενικών Αρχών χαρακτήρισε σπάνιο το συγκεκριμένο μέτρο σε αυτή την περιοχή, εξηγώντα ότι αποτελεί ένδειξη αποφασιστικότητα. Η Ρωσία, να αναφέρουμε, ζήτησε εξηγήσει από τι γαλλικέ αρχέ.